Λοιπόν, σε εξέλιξη η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, είναι και αυτά τα οποία έρχονται καμιά φορά και σε φνηδιάζουν όταν γνωρίζεις και ανθρώπους. Και να δούμε μία είδηση τραγική, προκαλεί θλίψη. Έφυγε από την ζωή ο Μιχάλης Τοχαλιαμπούρης, ηλικίας 66 ετών. Γνωστός επιχειρηματίας στο Κολοράντο και άλλες πολλές δουλειές και σοβαρός άνθρωπος, ο Μιχάλης, εξαιρετικός οικογενειάρχης. Και θυμίζω ότι στο παρελθόν είχε διατελέσει και στα κοινά, ήταν υποψήφιος και εκλεγμένος με τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, όταν ο Γιώργος Χατζημάρκος ήταν στην μείζωνα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, 2-10 δηλαδή, ο Μιχάλης Τοχαλιαμπούρης ήταν στη Δημοτική Κοινότητα της Ρόδου, ήταν σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα της Ρόδου. Παραλαμβάνω, ένας σοβαρός, μετρημένος άνθρωπος, εξαιρετικός επιχειρηματίας και οικογενειάρχης, να είναι ελαφρύ το χώμα της διοίκησης που θα το σκεπάσει, είναι από τις ειδήσεις πραγματικά σου κόβουν την ανάσα με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την περίοδο γύρω μας. Λοιπόν, διαβάζω γιατί είχαμε μία εικόνα ότι είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία της η νοσηλεύτρια εκεί στην Κάρπαθο, η οποία κάνει και σχετικές δηλώσεις ότι είναι ήπια η κατάσταση, ότι κάποιος επισκέπτης την κόλλησε. Φαντάζομαι ότι είναι σε μία διαδικασία να βρουν ποιος την κόλλησε και ποιος ήταν ο κύκλος της κυρίας, γιατί η ίδια δεν έχει συμπτώματα ανησυχητικά, αλλά μπορεί οι υπόλοιποι να έχουν πολύ μεγάλο θέμα και να χρειάζεται μια άλλη διαχείριση. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Κάλυμνο γρήγορα, να πάμε στον Δήμαρχο, τον Δημήτρη Ακομιχάλη, και στον Αντιδήμαρχο, τον Παντελή Ζωήδη Καθημερινότητας, διότι έχουμε απολυμάσεις, ψεκασμούς στην Κάλυμνο από την Πόθια, χωριό, και υπάρχει ένα πρόγραμμα, αυτό που συμβαίνει άλλωστε και στην Ρόδο. Ξεκινάμε όμως από την Κάλυμνο να ακούσουμε και τον Δήμαρχο και τον κύριο Ζωήδη. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί ο κόσμος μέχρι τις 4 εδώ στην Πόθια, και από τις 4 μέχρι τις 7 ο ψεκασμός θα γίνει στο χωριό. Κεντρική πλατεία, σκάφη, Παναγιά. Ξεκίνησε οργανωμένα όλη αυτή η διαδικασία και αύριο και την Κυριακή θα γίνονται απολυμάσεις στα δημοτικά και δημόσια κτίρια. Θα περάσουν από κεντρικό δρόμο, με ρώτησαν. Βεβαιότατα, ναι. Τον κεντρικό εμπορικό δρόμο, ναι. Θα κατεβούν, θα φτάσουν στο σταθμό των ταξί και θα κατέβουν το δρόμο της Εθνικής. Όλο τον κύκλο λοιπόν θα κάνουν του κέντρου της πόλης μας. Τώρα από εκεί και πέρα, κύριε Δήμαρχε, μετά που κλείσαμε, είδατε, βγήκε και είδηση για την απαγόρευση από την Κυριακή το βράδυ των πτήσεων. Να σκεφτούμε λοιπόν ότι οι υπόλοιποι ξένοι που είναι εδώ θα αναχωρήσουν. Πρέπει να φύγουν από το νησί. Τι να κάνουμε, είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ξέρουν ότι εμείς τους αγαπάμε, αλλά αυτή την ώρα προέχει και η δική τους υγεία και η δική μας υγεία. Ακριβώς. Ο καθένας να πάει σπίτι του, να μείνει μέσα για να περάσει αυτός ο κίνδυνος, ο οποίος βλέπετε έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις σε όλο τον κόσμο. Και όπως χθες βεβαίως πληροφορηθήκαμε, έχουμε και το πρώτο κρούσμα στην Κάρπαθο με γυναίκα νοσηλεύτρια. Ακριβώς, είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί κανείς να την προβλέψει. Πάντως, εγώ κάνω έκκληση για μια άλλη φορά να μείνουμε όλοι στα σπίτια μας. Εμείς εδώ ερχόμαστε, κάνουμε τα απαραίτητα και πάμε στα σπίτια μας. Ακριβώς το ίδιο. Το φάρμακο είναι, η καλύτερη απάντηση είναι μένουμε στα σπίτια μας. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι έχουμε και τα παράθυρα ανοιχτά, διότι ένα από τα φάρμακα είναι να αερίζεται συχνά, ναι, ο χώρος ο οποίος φιλοξενεί κάποιους ανθρώπους. Πολύ σωστό. Άλλωστε τώρα έχουμε και ωραίες μέρες. Αλλά κύριε Δήμαρχε, και με το πλοίο έχουν έρθει παιδιά φοιτητές. Και χθες όταν μιλούσαμε, ερχόντουσαν μηνύματα από μανάδες στο τάμπλετ μου και μου λέγανε την αγωνία τους. Κάπως πρέπει να βρουν τον τρόπο να πείσουν τα παιδιά τους να τα μαζέψουν. Τους, η αγωνία τους. Έρχονται φοιτητές από Ιταλία, ναι, ακόμη. Η αγωνία τους πρέπει να λάβει οι συγκεκριμένες απαντήσεις. Τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι, σε καραντίνα, δεν ξέρω τι, αλλά αν έρθουν από εξωτερικό, από χώρες που έχουν προσβληθεί έντονα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο ένας να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου. Είμαστε ένα μικρό μέρος,
υπάρχει ετοιμότητα, αλλά δεν υπάρχουν δυνατότητες όπως θα μπορεί κανείς να νομίζει ότι υπάρχουν. Το νοσοκομείο μας έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Mm-hmm. Κάνουμε για μια άλλη φορά, για πολλωστή φορά, έκκληση προς όλους, ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί, να διαφυλάξουμε την υγεία μας. Είναι Σαββατοκύριακο, αυτό δεν πάει να πει ότι βγαίνουμε στη Λιακάδα. Όχι βέβαια, έτσι? Όχι βέβαια, μένουμε στο σπίτι. Τη Λιακάδα μπορεί να τη χαρούμε και από το σπίτι, δεδομένου ότι, επαναλαμβάνω, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο της Καλλίνου. Μένουμε στην Καλλίνο και πάμε στον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, τον Παντελή Ζωήδη, για αυτούς τους ψεκασμούς που κάνουν, τις απολυμάσεις. Νομίζω το ρεπορτάζ είναι από το κέντρο της Καλλίνου, από την Πόθια. Σήμερα, όπως ανακοινώσαμε από χθες βράδυ, θα γίνει η απολύμανση εδώ σε όλη την παραλιακή ζώνη, από μέσα από το εκεί στο ξενυχτάδικο μέχρι την Ιχθυόσκαλα. Μετά θα πάμε προς το σταθμό και θα κατεβεί κάτω μέχρι την τράπεζα την Εθνική. Γι' αυτό σε λίγο θα πρέπει όλα τα μαγαζιά να κλείσουν, όσοι έχουν δηλαδή είναι ανοιχτά για κάποιο λόγο δικό τους, να κλείσουν τα μαγαζιά τους για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε μετά τις 2-3 αφού τελειώσουμε από εδώ, θα συνεχίσουμε στο χωριό πάνω. Βαθύ μπορεί να πάμε και σε κάποιες άλλες περιοχές που κρίνουμε αναγκαία. Αύριο θα συνεχίσουν τα κτίρια, τα δημοτικά, αυτά που δουλεύουν, όχι σχολεία. Τα σχολεία, λόγω του ότι είναι κλειστά, θα πάμε τελευταία. Θα πάμε στο επαρχείο, δημαρχείο, τεχνική υπηρεσία, καθαριότητα και όπου κρίνουμε απαραίτητα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει σε λίγο όλα τα μαγαζά, όλοι οι άνθρωποι, να μην είναι στην πλατεία μέσα, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνουν αυτά. Το κάνουμε για τον κόσμο, για αυτά όλα τα μέτρα που λέει, ανακοινώνει η κυβέρνηση, και εμείς σαν Δήμος είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά στην Καλλίνο. Πάμε, έχουμε κάποια πλάνα, νομίζω είναι από ψεκασμό σε ένα από τα πιο έτσι, νομίζω, όμορφα παγκάκια της Ρόδου, το οποίο βλέπει την θάλασσα, δηλαδή με μια ματιά προς το Καστελόριζο, πίσω από την περιφέρεια, από το κτίριο της περιφέρειας, στην πλατεία Κουντουριώτη δηλαδή, όπου έχουμε ένα ψεκασμό. Νομίζω κάποιος αιρετός ή ο περιφερειάκης το ανέβασε το βίντεο, είναι κάποια λίγα. Το παγκάκι, ευκαιρία κάποια στιγμή να αλλάξει το παγκάκι δηλαδή. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο παγκάκι, στην Τουρκία ξυλώνουν τα παγκάκια. Εκεί δηλαδή που δεν είχαν πρόβλημα, όπως έλεγε ο Ερντογάν, βέβαια τώρα τα περιστατικά τρέχουν και αν κάποια στιγμή δοθούν και τα πραγματικά περιστατικά, γιατί είναι μια χώρα πολύ περίεργη, νομίζω δεν θα σοκάρουν κανένα. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει εκεί στην πλατεία του Κουντουριώτη συμβαίνει σε όλη την πόλη. Έχουμε τα συνεργεία, διαβάζω από τον Δήμο της Ρόδου, να πλένουν δρόμους, να πλένουν παγκάκια, όπου χρειάζεται δηλαδή υπάρχει διαδικασία της απολύμανσης. Τώρα, σχετικά με τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, συνεχώς έχουμε νέα μέτρα, νέες ανακοινώσεις. Σήμερα ξανά στα Ικούρας, Βρούτσης και Άδωνης εξειδικεύονται τα μέτρα. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα μας είπε χθες ο βουλευτής Δωδεκανής, ο Βασίλης Ψηλάντης, για τα μέτρα της κυβέρνησης και κυρίως για την αναγκαιότητα αυτοί οι οποίοι ενημερώνουν τον κόσμο να είναι αυτοί οι οποίοι είναι ορισμένοι από το κράτος. Οι επίσημοι φορείς και όχι οι υπόλοιποι, οι οποίοι ξαφνικά έχουν καταλάβει τη θέση του κυρίου Τσιόδρα. Προσαρμόζουμε και την δική μας λειτουργία και την δική μας τακτική στις άμεσες ανάγκες, γιατί οι ανάγκες του χθες δεν είναι προτεραιότητες του σήμερα, αλλά μπορεί να είναι πάλι ανάγκες της επόμενης ημέρας. Συνεπώς, όλη αυτή η λειτουργία μας βάζει σε μία διαδικασία εγρήγορσης. Δεν πρέπει να ακούμε πηγές οι οποίες στηρίζονται έξω από τους εξουσιοδοτημένους από το κράτος ανθρώπους, δηλαδή από τα κυβερνητικά στελέχη, από τους στρατηγούς μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας αυτής. Και θεωρώ ότι εάν ακολουθήσουμε σωστά τις οδηγίες
και κυρίως αν μείνουμε στα σπίτια μας, αν δεν βγαίνουμε έξω ή να βγαίνουμε μόνο εκεί που χρειάζεται περιορισμένα και με όλες τις προφυλάξεις, δεν θα υπάρξει για κανέναν πρόβλημα. Γιατί το μένουμε σπίτι δεν είναι απλά μόνο ένα σλόγγαν ή μία μόδα, είναι γιατί κόβουμε αυτή την αλυσίδα η οποία δημιουργείται και την κόβουμε την αλυσίδα σε βάρος της πανδημίας. Εμείς πηγαίνουμε, είμαστε με το μέρος των μέτρων αυτών που λαμβάνονται και τα τηρούμε πιστά. Αυτές εδώ, με αυτές τις αρχές, νομίζω ότι μπορούμε πολλά να προλάβουμε και κυρίως να σώσουμε και συνανθρώπους μας και τους ίδιους μας εαυτούς. Θέλω τρεις βασικές παρατηρήσεις να κάνω. Η πρώτη παρατήρηση είναι η ενίσχυση του τομέα της υγείας. Δεύτερον, είναι οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρώπης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι η εφαρμογή μέτρων, τα οποία, όπως βλέπετε, σε καθημερινή βάση αναπροσαρμόζονται, προκειμένου, όπως είπαμε, να δούμε ακριβώς το σήμερα κατάματα. Έχουμε λοιπόν και λέμε ότι 200 εκατομμύρια, πέραν των προϋπολογισμένων στον τομέα της υγείας, διατίθενται αυτή τη στιγμή 200 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του τομέα της υγείας. Ναι. Αυτό είναι πολύ βασικό, διότι οι ανάγκες υγειονομικές είναι τεράστιες. Το δεύτερο είναι η αντιμετώπιση με διάφορων μορφών ενισχύσεις, από πάγωμα των ασφαλιστικών και των φορολογικών εισφορών των επιχειρήσεων που κλείνουν, με επιδοτήσεις των ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας για τους μήνες που θα σταματήσει η λειτουργία τους και επίσης με την χορήγηση στις επιχειρήσεις διαφόρων μορφών δανείων και από τις τράπεζες αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή η οποία έχει δημιουργηθεί και θυμίζει πόλεμο. Λοιπόν, μια που μιλάμε για πόλεμο, να σας πω κάτι το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη. Τουλάχιστον υπάρχει πληροφορία ότι υπάρχει αεροπλάνο της Frontex, το οποίο κατευθύνεται από το Ιράκ, σε ευρωπαϊκή χώρα προφανώς. Το αεροπλάνο θέλει να κατέβει, να προσγειωθεί στην ΕΚΟ και στην ΕΚΟ υπάρχει αντίδραση, δηλαδή δεν επιθυμεί να γίνει αυτό στην ΕΚΟ. Ο δήμαρχος της ΕΚΟ, ο Θεοδόσης Νικηταράς, ο οποίος ζητάει από τον Πρωθυπουργό και από τους αρμόδιους υπουργούς να αρνηθούν να κατέβει το αεροπλάνο. Προφανώς δεν είναι έτσι επίγουσα η κατάσταση στο αεροδρόμιο του νησιού. Για τους γνωστούς λόγους, έρχεται από μια περιοχή η οποία δεν ελέγχει εύκολα αυτά τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό. Ξέρετε πώς είναι η κατάσταση στο Ιράκ, επόλεμη ζώνη δηλαδή, τόσα χρόνια μετά, και μια χώρα με τεράστια προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την δημόσια υγεία. Λοιπόν, μένουμε λίγο στα τουριστικά, διότι αυτό υπόθηκε και από τον κύριο Κόσουλα, με τον οποίο μιλήσαμε την Δευτέρα δηλαδή, τα μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί έτσι, οι εργαζόμενοι, να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αυτή τη τεράστια ζημιά από τον τουρισμό. Είχαμε παράταση του επιδημότητας ανεργίας για 2 μήνες, δηλαδή Γενάρης, Φλεβάρης και Μάρτη. Πάμε για τον Απρίλη και για τον Μάη η παράταση. Επίσης εξειδικεύονται τα μέτρα και βέβαια κάθε μέρα που περνάει έρχονται και πολύ περισσότεροι επαγγελματίες και ζητούν και αυτοί μια αυτονόητη στήριξη από την κυβέρνηση. Βλέπω δηλαδή τον Σύλλογο Εστιατόρων της Ρόδου, επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς και τους βουλευτές, να ζητάει να μεριμνήσουν ώστε να βρεθεί τρόπος για την επιβίωσή τους αλλά και για τη διατήρηση όλων των θέσεων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις. Προτείνουν δηλαδή η επιδότηση στα μισθώματα τουλάχιστον τα 3/4 από τις 1 του Μάρτη έως 31 Αυγούστου να δοθεί επίδομα για διαβίωση των υπαλλήλων που εργάζονται στην εστίαση, να εφαρμοστεί έκπτωση στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ και οι επιταγές που έχουν εκδοθεί από τις εστιατόρες να μετακυλήσουν όπως αναφέρουν για μετά το καλοκαίρι, όπως και οι δόσεις των ρυθμίσεών τους για χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά έχουμε μια προσπάθεια για εξαγγελία νέων μέτρων.
Να πω και κάτι άλλο, έτσι, το οποίο ό,τι και να πιστεύει κανείς πολιτικά, δηλαδή όποια και να είναι η σκέψη του, η πρόθεσή του, η ταύτισή του, η πραγματικότητα είναι το εξής. Μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση, μιλάμε για μια κρίση η οποία γονατίζει την Ευρώπη, εξού και η πολύ ορθή διαχείριση από την ελληνική κυβέρνηση και η αστεία, να το πω έτσι, γιατί ήταν αστεία, αντιμετώπιση από τους Ιταλούς, με ό,τι συνέπειες υπάρχουν δραματικές τώρα. Αλλά κοιτάξτε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μόλις η Ευρώπη η ίδια χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν όλα τα κράτη αυτή την κρίση, βρήκε και τον τρόπο, βρήκε και τους μηχανισμούς, βρίσκει και τα κονδύλια, βρίσκει σωστές αποφάσεις. Όταν πριν από χρόνια η Ελλάδα βούλιαζε με βάση το πλεόνασμα, μάλλον με βάση την οικονομική κατάσταση στην χώρα μας, δίναμε μάχη, δώσαμε μία μάχη μόνη, 10 ολόκληρα χρόνια, έτσι εμείς, για να στεθεί ένας αντίστοιχος μηχανισμός. Λοιπόν, τα πράγματα είναι καλύτερα. Νομίζω ότι η ζωή μπορεί να αλλάζει, αλλά σε ό,τι για να κάνει με την οικονομία υπάρχουν και περιθώρια. Υπάρχει και εκείνη, αν θέλετε, χαλάρωση. Υπάρχουν και τα δεδομένα τα οποία αλλάζουν, δηλαδή με βάση τα πλεονάσματα. Άρα μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι από αυτή την κρίση θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, τώρα, οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν, νέος γύρος τουρκικών παραβιάσεων. Χθες είχαμε 38 παραβιάσεις σε μια εικονική, μάλλον και μια εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο, ενώ την ίδια ώρα αυτοί βουλιάζουν. Έχουν τα γνωστά προβλήματα και η λίρα βουτά και ο Ερντογάν, ο οποίος έκρυβε τα περιστατικά, τώρα βγαίνουν και αναφέρουν, μάλιστα και πέθανε και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή, του Γέστα, θυμάμαι καλά, στην Τουρκία. Και καθημερινά έχονται παραπάνω κρούσματα τα οποία δίδονται στη δημοσιότητα. Λοιπόν, τώρα μένουμε στα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία επαναλαμβάνω ότι εξειδικεύονται. Πάμε να δούμε μία αναφορά από τον Υφυπουργό, από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Γιάννη Βλούτση, γιατί ανάπτυξης, οικονομίας και κοινωνικής ασφάλισης είναι τα τρία μεγάλα πορτοφόλια αυτή την περίοδο. Ένα. Όσες επιχειρήσεις εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού και για να προσαρμοστούν οι λειτουργικές τους ανάγκες στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται ένεκα του φαινομένου, θα μπορούν με απόφασή τους να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις εργοδότες που πλήττονται καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και μόνο και ορίζονται βάσει κωδικού αριθμού δραστηριότητας, όπως με συντομογραφία ονομάζουμε CAD. 2. Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες. 3. Το μέτρο αυτό είναι απολύτως προσωρινό, έκτακτο και αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας, τη συγκράτηση των απολύσεων και την παρεμπόδιση των καταχρηστικών πρακτικών, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων όσο αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων που πλήττονται, παρέχοντας δυνατότητα σε αυτές να αντέξουν τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού. Απλώνουμε λοιπόν δίχτυ κοινωνικής και οικονομικής προστασίας στον κόσμο της εργασίας και δίνουμε σημαντικές ανάσες στις επιχειρήσεις για να αντέξουν το μπουγάζι που βρισκόμαστε. 4. Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού, ένεκα των εκτάκτων συνθήκων, ρητά απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της και σε περίπτωση που το πραγματοποιήσει, η απόλυση είναι άκυρη. 5. Με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για το ισόποσο χρονικό διάστημα με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. 6. Άρα, οι εργαζόμενοι που θα είναι τελικά δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30/4/2020, αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη μέχρι 31/3/2020.
Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό. Τώρα, νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση του μονίμου πληθυσμού προς τα νησιά. Εξειδίκευση δηλαδή, από ό,τι διαπιστώνω, δήλωση του κ. Πλακετάκη πριν από λίγα λεπτά. Με την φορολογική δήλωση θα μπορούν να ταξιδεύουν οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών. Δηλαδή, τη φορολογική δήλωση, έτσι φαίνεται, αν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποιο νησί ή αν είναι σε αυτούς που εκδράμουν ή έχουν μία δραστηριότητα προς τα νησιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έμεινε ο Δήμαρχος της Σύμης, για τον οποίο έκανε αναφορά χθες η Φόφη Κινηματά, και λέμε ο Δήμαρχος της Σύμης, διότι ο Δήμαρχος της Σύμης είναι σε ένα νησί, και δεν έχουμε χρόνο τώρα για να τον ακούσουμε, είναι σε ένα νησί το οποίο είχε και έχει μάλλον τη δυνατότητα να έχουν αγοράσει πάρα πολλοί Ευρωπαίοι σπίτια στην Σύμη, και Γερμανοί και Ιταλοί και από διάφορες χώρες. Και αυτοί λοιπόν ξαφνικά, χωρίς κανένα έλεγχο, έρχονταν από την Ευρώπη, έτσι, προκειμένου αυτή την περίοδο να θωρακίσουν την υγεία τους και να θωρακιστούν στα νησιά. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν οι ίδιοι ήταν φορείς του κορονοϊού. Άρα έχουν αρχίσει να ανησυχούν εξού και αυτά τα μέτρα. Να θυμίσω βέβαια ότι αυτή η αντίδραση ξεκίνησε στους πολίτες εδώ και περίπου 10 ημέρες. Θυμίζω δηλαδή ότι εμείς είχαμε μια πολύ μεγάλη ανησυχία και παίζαμε σχετικά με τις λέξεις για τα κουραζιερόπλια και στη Ρόδο και σε κάποια άλλα νησιά. Όπου ερχόταν η κουραζιέρα κανονικά, τήρητο ένα πρωτόκολλο που είχε να κάνει με το δελτίο υγείας που συμπλήρωναν οι καπετανέοι δηλαδή, άρχισαν να αντιδράμε και προφανώς δεν είναι πολύ εύκολο το διαχειριστής, ήρθαν σιγά σιγά τα μέτρα και εξειδικεύονται και για την αυτοπλοεία. Οπότε από αύριο απαγορεύεται, εάν κανείς δεν είναι μόνιμος κάτοικος, να μπαίνει στο πλοίο της γραμμής και να έχετε προς τα νησιά. Και επίσης κάτι σημαντικό αφορά ουσιαστικά ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο τώρα έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, όμως παραμένει και είναι μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε τον επικεφαλής ΣΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ, τον Φιλίπ Λεκλέρκ, να συναντάται με τον Δήμαρχο της Λέρου, τον Μιχάλη Κόλια. Ο Δήμαρχος επιμένει από συφόρηση παράτυπων προσφύγων μεταναστών, άθλιες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υγείας, υποδοχής και ταυτοποίησης, δηλαδή στα κέντρα του νησιού, ενίσχυση των κέντρων υγείας και στα νησιά και βέβαια έλεγχος, διότι κανείς δεν γνωρίζει και αυτοί που μπήκαν παράνομα από την 1η του Μάρτη, εάν είναι φορείς κορονοϊού. Αυτοί οι οποίοι σήμερα οδηγούνται, έτσι, προς το κέντρο φαντάζομαι, προς τον Πειραιά. Λοιπόν, οτιδήποτε τρέχει αυτή την ώρα θα έχετε άμεση ενημέρωση. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε κάτι άλλο, αλλά βλέπω εδώ πέρα τι ακριβώς συμβαίνει. Τα τελευταία είναι αυτά. Μένουμε εδώ καθημερινά κοντά σας. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Οτιδήποτε νεότερο μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Ραντεβού την Δευτέρα. Μένουμε σπίτι. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο και σε όλους. Και πραγματικά νιώστε αυτό το συναίσθημα, αυτή η ψυχική ανάταση όταν σας δίνεται δυνατότητα να πετάξετε τα απορρίμματα στον κάδο έξω από το σπίτι. Πόσα ρίγη συγκίνησης διακατέχουν πλέον όλους μας για αυτή την πολύ απλή κίνηση, μόνο και μόνο ότι βγαίνεις για λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα έξω από το σπίτι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.